Δεν ξέρω πώς είναι να είσαι μαθήτρια στα 15 σου χρόνια. Ξέρω όμως πώς είναι να είσαι στα 3 επί 15 συν 5. Και θέλω να σας το πω. Δεν είναι ακατόρθωτο, είναι συναρπαστικό, αλλά και το νοτικό μαζί. Μακάρι να υπήρχαν και στα υπόλοιπα σχολεία τέτοιες σχέσεις μαθητών και καθηγητών. Ήθελα πάρα πολύ να σπουδάσω, αλλά οι γονείς μου δεν μπόρεσαν να σπουδάσω και έτσι σταμάτησα. Και την ηλικία τότε που ήμουν, τα μυαλά μου πετούσαν. Έτσι το παράτησα, δεν το συνέχισα. Ξεκίνησα για να μάθω 5 πράγματα παραπάνω. Να μορφωθώ, να μορφωνόμαστε όσο πιο καλοί άνθρωποι νομίζω γινόμαστε. Όταν πήγαμε μαζί σχολείο, τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, η οποία έχει και την ευθύνη της λειτουργίας τους. Ο σκοπός των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας είναι η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων, η οποία διαρκεί 2 σχολικά έτη. Τους ΔΕ Φλόρινας, όπως όλα τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας της χώρας, είναι κοινωνικά σχολεία στο πεδίο της διαβίου μάθησης. Δίνουμε την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να λάβουν απολυτήριο τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του γυμνασίου σε διάρκεια 2 σχολικών ετών. Στο πρόγραμμα που ακολουθούμε, δεν έχουμε ούτε προαγωγικές, ούτε απολυτήριες εξετάσεις. Αλλά λαμβάνουμε υπόψη στην αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων, το ενδιαφέρον τους και την ανταπόκριση στο πρόγραμμα των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. Σχετικά με τους λόγους εγκατάλειψης του σχολείου κατά την εφηβεία, αυτοί ποικίλουν. Οι σπουδαιότεροι πάντως θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως οικογενειακοί ή οικονομικοί. Οικογενειακοί λόγοι, δεν μου άρεσαν και πολύ τα γράμματα. Από καθαρά από την τεμπελιά. Βαριόμουν να πάω σχολείο, βαριόμουν να θεωρούσα ότι δεν θα μου χρειαστεί. Τότε οι καθηγητές κάνανε, πώς το πω τώρα, κατάκριση εξουσίας. Ήθελα να προχωρήσω στο σχολείο, αλλά λόγω εργασίας το σταμάτησα. Οικονομικοί λόγοι ήταν περισσότερο. Πώς θα τους αναπτύξω τώρα αυτούς. Οι εκπαιδευόμενοι που αποφασίζουν να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση θεωρούν ότι η επιστροφή τους στο σχολείο δεν είναι απλή ή εύκολη. Ναι, στην αρχή σκεφτόμουν να λέω πώς θα με αντιμετωπίσουν οι άλλοι συμμαθητές μου στην τάξη, την ηλικία που είμαι. Σκεφτόμουν και λίγο πώς θα το δει ο κόσμος. Ναι, είχα πολλούς δισταγμούς. Όπως παλιά, όπως ήταν εξετάσεις και δεν ήμουν τόσο καλή μαθήτρια και φοβόμουν πως ήταν το ίδιο. Θα τα καταφέρω. Ήξερα δηλαδή από την αρχή ότι θα τα καταφέρω. Ό,τι και να γίνει. Αναφορικά με την αντιμετώπιση τους από το περιβάλλον τους, είναι χαρακτηριστικό αυτό που λένε κάποιοι, ότι δηλαδή ενώ στην αρχή άτομα από το περιβάλλον τους δεν είδαν και με τόσο καλό μάτι την απόφασή τους, στη συνέχεια τους στήριξαν και τους ενθάρρυναν. Ξεβολεύτηκαν, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν τους άρεσε στην αρχή. Κάποιοι με θεώρησαν πολύ μεγάλη για να πάω στο σχολείο. Τα παιδιά μου με στήριξαν, με ενθάρρυναν, ενθουσιάστηκαν. Ναι, με στήριξε η γυναίκα μου και με στηρίζει ακόμα. Με στήριξε τόσο ο άντρας μου όσο και τα παιδιά μου, αλλά και οι φίλοι μου. Για τον λόγο ο πατέρας μου ερχόταν να με αλλάξει στα ζώα και να φύγω εγώ να πάω στο σχολείο. Βασικά εγώ τους το επέβαλα, τους το ανακοίνωσα και τους είπα εγώ πάω σχολείο. Και απλά το δέχτηκαν. Εκείνο όμως που καταθέτουν όλοι και λένε πως τους τράβηξε και τους κράτησε, είναι ο ιδιαίτερος τρόπος διδασκαλίας και το πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου.
Οι άνθρωποι αυτοί εγκατέλειψαν την υποχρεωτική εκπαίδευση για κάποιους πολύ συγκεκριμένους λόγους. Όταν λοιπόν επιστρέφουν στο σχολείο, η έκπληξή τους είναι μεγάλη, καθώς συνειδητοποιούν πως το σχολείο αυτό δεν είναι ένα τυπικό γυμνάσιο, αλλά ένα σχολείο προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους, ικανό να τους δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Οι εκπαιδευόμενοι στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας δεν είναι μόνο μαθητές, είναι και γονείς, είναι και επαγγελματίες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί. Έτσι, είμαστε αναγκασμένοι να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Με τους εκπαιδευτικούς, η αλήθεια είναι ότι μία έκπληξη με περίμενε, γιατί ήταν κάτι πολύ ανθρώπινο. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό από ένα τυπικό σχολείο που έχουμε να κάνουμε με μικρά παιδιά. Οι σχέσεις είναι πολύ πιο όριμες, οι άνθρωποι είναι πολύ πιο κατασταλαγμένοι, ξέρουν τι θέλουν από τη ζωή τους. Μακάρι να υπήρχαν και στα υπόλοιπα σχολεία τέτοιες σχέσεις μαθητών και καθηγητών. Με τους εκπαιδευόμενους έγινε μια ομάδα. Μου άρεσε αυτό. Έμαθα την ομαδικότητα. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευόμενοι να λένε ότι βρήκαν ένα σχολείο ευχάριστο, όπου υπάρχει στενή συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους και τους καθηγητές και ότι βρήκαν μία νέα παρέα μαθητών και καθηγητών. Είναι οι καθηγητές τόσο καλοί, με τέτοιο καλό τρόπο δίνουν το μάθημα, που αποκλείεται να μην το καταλάβεις. Μας τα εξηγούσαν πολλές φορές και μας δίνανε την ευκαιρία να το καταλάβουμε. Και μια και δύο και τρεις φορές. Τα μαθήματα διδάσκονται με πολύ εύκολο και κατανοητό τρόπο. Έτσι με φόβο ξεκίνησα. Αλλά τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Με τα μαθήματα στην αρχή ήταν λίγο μέχρι να πω στο κλίμα της μαθήτριας. Αλλά μετά πάρα πολύ καλά και αυτό χάρη στη βοήθεια των καθηγητών. Εντάξει, λίγο δυσκολεύτηκα στα μαθηματικά, αλλά πήρα μπρος. Κάποιοι από τους εκπαιδευόμενους που αποφυτούν από τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας συνεχίζουν στις λυκειακές δομές της τυπικής εκπαίδευσης και σε δομές επαγγελματικής κατάρτισης. Ο τίτλος σπουδών τους προσφέρει σημαντική βοήθεια στην προσπάθεια αναζήτησης εργασίας. Τώρα πλέον είμαι στο δεύτερο έτος του νυχτερινού λυκείου και προσπαθώ να το τελειώσω. Με τη μισή τάξη που ήμουν εδώ στο ΣΔΕ, έχουμε συνεχίσει μαζί το εσπερινό λύκειο. Το τμήμα της αλφαλυκείου σχεδόν όλοι είναι από το ΣΔΕ. Εκείνο το οποίο έχω παρατηρήσει είναι ότι με αυτό το τμήμα κάνω την καλύτερη δουλειά σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Με το που τελείωσα το σχολείο, τελείωσα και το πρόγραμμα που ήμουν με το ΑΜΕΑ πρόγραμμα που ήταν στην ΕΕΝΑ. Έκατσε ένα μήνα άνθρωπος και θα ξανάξει δουλειά και δεν δουλειά βρήκα. Οι απόφοιτοι των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας διατηρούν κοινωνικές σχέσεις μεταξύ τους και στα άμεσα σχέδιά τους είναι η συγκρότηση συλλόγου αποφοίτων. Και το χαίρομαι πάρα πολύ που έχω γνωστούς έτσι στην περιοχή και ανταμώνουμε συχνά. Έχουμε κρατήσει πολύ καλή σχέση με ανθρώπους που έχουν τελειώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βρισκόμαστε στον δρόμο, χαιρετιόμαστε. Χαιρόμαστε μια επαφή μαζί. Το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας είναι μία μεγάλη αγκαλιά και οι εκπαιδευόμενοι αισθάνονται την ανάγκη είτε να ευχαριστήσουν είτε να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους για ό,τι αποκόμισαν ή αποκομίζουν. Μία εκπαιδευόμενη είπε για το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας πως το σχολείο αυτό γκρεμίζει τον τοίχο που αισθάνεται πως έχει ο καθένας μέσα του. Ανοίγει ένα παράθυρο και με τον τίτλο αποφύτησης ανοίγει και την πόρτα στη ζωή. Αν μπαίνουν και εγώ συζητήσεις μέσα που συζητάνε. Μεγάλο σκέψη μου. Νομίζω ότι η σκέψη μου έγινε πιο πλατιά, πιο ανοιχτή. Και άρχισε να δουλεύει το μυαλό μας περισσότερο. Βοήθα και σε πολλά μαθήματα το γιο μου. Συνέχεια παροτρύνω τα άτομα να πάνε στο σχολείο, να μην χάσουν την ευκαιρία. Δεν διστάζουν καθόλου, γιατί ένας από αυτούς ήμουν και εγώ. Και να μην ακούω τον κόσμο την ομοιλικία και... Θα τους έλεγα, αρπάξτε την ευκαιρία. Είναι μοναδική ευκαιρία, αν η ευκαιρία δεν θα σας δοθεί να το κάνετε. Δεν θα μετανιώσετε. Βγείτε από το σπίτι σας, βγείτε από το κουκούλι μας, να βγούμε όλοι και να το κάνουμε.